Ένα περιστατικό διαπληκτισμού μεταξύ δύο συγχωριανών που κατέληξε σε πυροβολισμού σε βάρος του σπιτιού ενός εκ των δύο πρωταγωνιστών του επεισοδίου οδήγησε την ΕΛΑ στο Ρέθυμνο στην ανακάλυψη μιας νέας σημαντικής ποσότητας ναρκωτικών ουσιών και στην αποκάλυψη ενός μικρού οπλοστασίου με πιστόλια για Καλάσνικοφ. Όλα έγιναν βραδινές ώρες σε χωριό του ορεινού Μυλοποτάμου, όταν ένας 38χρονος και ένας 21 ετών συγχωριανός του φέρεται να διαπληκτίστηκαν έντονα για παλιές διαφορές που τους χώριζαν, με αποτέλεσμα πάνω στη φασαρία ο ένας να ανοίξει πυρ εναντίον του σπιτιού του άλλου. Άμεσα σήμανε συναγερμό στην αστυνομική διεύθυνση, δυνάμεις της οποίας από το Ρέθυμνο και το Μυλοπόταμο έσπευσαν στο σημείο, περνώντας χειροπέδες τους δύο θερμόαιμους άνδρες που πλέον είναι αντιμέτωποι για μία ακόμα φορά με τη δικαιοσύνη. Σε ένα γνώριμο για αυτούς περιβάλλον βρέθηκαν δύο νεαροί συγχωριανοί από ορεινό χωριό του Μυλοποτάμου, καθώς οι αστυνομικοί βρήκαν στα σπίτια τους σημαντική ποσότητα ναρκωτικών και όπλα. Και ενώ οι δύο συγχωριανοί πίστευαν πως με τη σύλληψή τους για τη φασαρία και τους πυροβολισμούς που προηγήθηκαν θα λήξει εκεί το περιστατικό, οι κατοίκων έρευνες των αστυνομικών έφεραν στο φως ναρκωτικά, όπλα, αλλά ακόμα και δενδρύλια κάναβης. Συγκεκριμένα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 2 κιλά και 700 γραμμάρια κάναβης, ένα πολεμικό τυφέκιο τύπου Καλάσνικοφ, 3 πιστόλια, 12 δενδρύλια κάναβης ύψους έως 2,5 μέτρων, 6 κρυζωμένα δενδρύλια κάναβης, ένας γεμιστήρας πολεμικού τυφεκίου Καλάσνικοφ, 3 γεμιστήρες πιστολιού, 85 φυσίνγκ διαφόρων τύπων και διαμετρημάτων, 50 γραμμάρια φυτικών αποσπασμάτων κάναβης, 9 κάλικες και 1 θήκη μεταφοράς πιστολιού. Οι δύο συγχωριανοί παραπέμπονται στη δικαιοσύνη για παραβάσεις των νόμων περί όπλων και ναρκωτικών, ενώ το πρωί της Πέμπτης που θα βρεθούν ενώπιον του ανακριτή θα πρέπει να του εξηγήσουν με κάθε λεπτομέρεια τους λόγους που είχαν στην κατοχή τους τη σημαντική ποσότητα ναρκωτικών αλλά και τον οπλισμό. Η συγκεκριμένη υπόθεση είναι η δεύτερη κατά σειρά μέσα σε ένα 20ήμερο που εξιχνιάζεται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρεθύμνου, άνδρες του οποίου στα μέσα Νοεμβρίου πρόλαβαν και έβαλαν στο χέρι μια ομάδα 8 ατόμων από το Μυλοπόταμο που είχε στην κατοχή της πάνω από 10 κιλά κάναβης, ποσότητα κοκαίνης και όπλα πριν τα ναρκωτικά καταλήξουν στην αγορά.